Τεσσα κτήση του Παύλου φωτιστή στην Διανία. Όφθης υπηρέτης του Λόγου και Απόστολος εν Θεός. Και όνησιν ευράβευσας ζωής, όνησιμε θεράπων του Χριστού διαλόγων και θαυμάτων θεοπρεπών της πίστη εκβόσιση. Δόξα, το σε δόξα σαν τη φεδρός, δόξα το σε στεφανός σαν τη δόξα το ενεργούντι διά σου πασίνι άματα. Τη 15η του μηνός Φεβρουαρίου, ο Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος ήταν δούλος στο σπίτι του πλουσίου Φιλίμωνα στα χρόνια του Αποστόλου Παύλου. Ο Φιλίμων με όλους τους ανθρώπους του σπιτιού του είχε προσέλθει στο χριστιανισμό και ήταν στοργικότερος στους υπηρέτες του. Ο Ονήσιμος όμως ήθελε να πάει στην Ρώμη για να κάνει όπως του άρεσε τη ζωή του. Καταχράτε λοιπόν τον κύριό του, εξοικονομεί τα ναύλα και δραπετεύει. Εκεί στην Ρώμη αλήτευε, εργασία δεν έβρισκε, ούτε στοργή και βοήθεια από πουθενά. Τον κατέλαβε μεγάλη στενοχώρια. Τι να έκανε. Θυμήθηκε τότε το σπίτι του κυρίου του, τους χριστιανούς που ήσαν φιλάνθρωποι. Πλησιάζει την ρωμαϊκή χριστιανική κοινότητα και πράγματι η βοήθεια που παίρνει ήταν μεγάλη. Συγχρόνως μαθαίνει ότι στην Ρώμη είναι υπόδικος ο Απόστολος Παύλος. Τον γνώρισε όταν είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του κυρίου του. Ο Ονήσιμος, αν και ειδωλολάτρης, είχε εντυπωσιαστεί από την ψυχή του μικρόσωμου εκείνου χριστιανού, του Αποστόλου Παύλου. Τώρα που άκουσε ότι είναι στη Ρώμη, νιώθει την επιθυμία να τον δει και αισθάνεται μία συνταρακτική εσωτερική μεταβολή στον εαυτό του. Του συνέβη αυτό που αναφέρει ο Θεόπνευστος Λόγος της Αγίας Γραφής. «Εγεννήθη επ' αυτό πνεύμα Θεού», δηλαδή έπνευσε σε Αυτόν πνεύμα Θεού. Ο Ονήσιμος δεν αφήνει την ευκαιρία αναξιοποίητη. Συναντάει τον Απόστολο Παύλο και αυτός του φέρεται τόσο πατρικά και στοργικά, ώστε ο Ονήσιμος όχι μόνο γίνεται θερμός χριστιανός, αλλά και σαν Απόστολος της Αγίας Πίστεως λαμβάνει μαρτυρικό θάνατο. Και μάλιστα στην προς Φιλίμωνα επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος να τον δεχθεί ο Φιλίμωνας τον Ονήσιμο όχι πλέον ως δούλο, αλλά ως αδελφό εν Χριστώ.